Και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον Διευθυντή Επικοινωνίας της Κόντα, τον Νικόλα τον Μαρτίνο. Νικόλα, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητέ Τάσο. Καλημέρα και στους ακροατές. Είμαστε καλά. Πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία. Και πώς να μην είστε και στη Σκόντα καλά, όταν παρουσιάζετε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της μάρκας. Νομίζω, ναι, είναι πολύ σημαντική στιγμή για τη μάρκα. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι το αυτοκίνητο ξεκινάει την καριέρα του, την εμπορική του καριέρα και στην Ελλάδα. Ένα αυτοκίνητο στο οποίο ποντάρουμε πολλά, όχι μόνο σε επίπεδο πωλήσεων, αλλά κυρίως ότι θα αλλάξει τελείως επίπεδο για τη Skoda, για τη μάρκα. Είναι ένα SUV, ένα ηλεκτρικό SUV, το οποίο μπορεί να αναδεικτήσει ένα best seller της αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Εξαιρετικά χαρακτηριστικά, τόσο τεχνικά όσο και τιμολογιακή τοποθέτηση, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι, και το έχω πει πολλές φορές, ότι η Skoda μερικές φορές μου φαίνεται να βάζει τα γυαλιά σε όλο τον όμιλο της Volkswagen. Οι Τσέχοι κάνουν εκπληκτική δουλειά σε αυτό το τομέα, προοδεύουν με γοργούς ρυθμούς και ένα από τα μοντέλα τα οποία φέρνουν στην αγορά είναι και αυτό το ηλεκτρικό SUV. Για να μπούμε λίγο πιο μέσα, να δούμε τι προσφέρει πλέον αυτό το νέο SUV, ηλεκτρικό SUV της μάρκας. Το βασικό νομίζω στοιχείο είναι ότι είναι κτισμένο πάνω στην αρθρωτή πλατφόρμα για την ηλεκτροκίνηση, την γνωστή μας MEB, του Volkswagen Group. Πρόκειται για μια πλατφόρμα η οποία χρησιμοποιείται ευρέως από τις διάφορες μάρκες του Group για να κτιστούν πάνω σε αυτήν την ηλεκτρικά μοντέλα. Εδώ να τονίσω ότι η Τσέχη είναι πολύ περήφανη για το λόγο ότι μέχρι τώρα η πλατφόρμα αυτή χρησιμοποιείται μόνο εντός της Γερμανίας. Πλέον για πρώτη φορά βγαίνει και σε μια άλλη χώρα. Το μοντέλο αυτό κατασκευάζεται στην Τσεχία, στην έδρα της Skoda. Και αν θέλετε, αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη που έχουν οι ηθήνοντες του Volkswagen Group στην τεχνογνωσία, στον εξοπλισμό και γενικότερα στον τρόπο και στην εμπειρία που έχουν να κτίσουν ένα μοντέλο οι άνθρωποι της Skoda. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και δείχνει την εμπιστοσύνη προς τη μάρκα, θα έλεγα. Να πω μερικά χαρακτηριστικά τεχνικά για το μοντέλο, το οποίο θα μας περιγράψει πιο έτσι, παραστατικά τις διάφορες εκδόσεις. Έχουμε το ENIAC 50, 60 και 80. Αυτές είναι οι ονοματοδοσίες και οφείλονται στην χωρητικότητα της μπαταρίας. Ανάλογα με το πόσο κιλοβατόρες είναι η μπαταρία, να πω εδώ ότι σε καθαρές τιμές ξεκινάει από 52 κιλοβατόρες και φτάνει μέχρι σε 77. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν τις διακυμάνσεις στο όνομα. Από εκεί και πέρα από αυτές τις τρεις μπαταρίες, έχουμε 5 διαφορετικά επίπεδα ισχύως. Ξεκινάμε από τους 149 ύπους και η κορυφαία έκδοση, τετρακίνητη, φτάνει τους 299 ύπους. Mm. Ο κινητήρας στις περισσότερες περιπτώσεις είναι στο πίσω άξονα, εντρασμένος και δίνει κίνηση πίσω, ενώ υπάρχουν δύο τετρακίνητες εκδόσεις που έχουν και δεύτερο κινητήρα, αυτή τη φορά μπροστά. Ανεξάρτητοι μεν μεταξύ τους οι δύο κινητήρες, αλλά ουσιαστικά προσδίδουν στο αυτοκίνητο χαρακτηριστικά τετρακίνηση. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό θεωρώ ότι είναι η αυτονομία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε. Έχουμε εντυπωσιακά νούμερα. Η αυτονομία φτάνει έως τα 536 χιλιόμετρα. Αυτή είναι για το ENIAC 80 με την κίνηση μόνο πίσω. Η πιο μικρή κλίση να δώσουμε έτσι μια εικόνα. Η αυτονομία της ξεκινάει από 355 χιλιόμετρα, ένα πολύ καλό νούμερο και αυτό. Ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι το μοντέλο έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά τη φόρτιση. Οπότε ο υποψήφιος αγοραστής είναι καλυμμένος, θα έλεγα, τεχνικά είναι ιδιαίτερα προηγμένο. Μπορούμε να έχουμε φόρτιση σε μία μπρίζα στο σπίτι Σούκο, μπορούμε να έχουμε σε μία βιομηχανική μπρίζα, ενώ ανάλογα με την έκδοση μπορεί να υπάρχει και ταχυφόρτιση με συνεχές ρεύμα. Από 50 κιλοβάτ σε ένα ταχυφορτιστή στο εθνικό δίκτυο και ταχυφορτιστή 125 κιλοβάτ. Ένα πράγμα που μας έχει συνηθίσει οι Τσέκοι, ειδικά στα SUV, μιλάμε για Karoq, να μιλήσουμε για Kodiaq, είναι οι χώροι. Το εκπληκτικό είναι ότι διαβάζεις το νούμερο Πορπαγκάζ 585 λίτρα σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι αχανές. Πραγματικά είναι αχανές. Και δεν είναι, κάποιος μπορεί να πει, okay, θυσίασαν στους εσωτερικούς χώρους για να έχουν πολύ μεγάλο χώρο αποσκευών. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να δώσω ότι μια εικόνα, το αυτοκίνητο είναι
μεγέθους στο μήκος περίπου όσο μία οκτάβια, αλλά η εσωτερική του χώρη και ο χώρος αποσκευών είναι αντίστοιχος του Skoda Kodiaq, του μεγάλου SUV της μάρκας. Επίσης κάτι άλλο θεωρώ πολύ σημαντικό είναι ότι είναι ιδιαίτερα αεροδυναμικό, έχει έναν εκπληκτικό αεροδυναμικό συντελεστή, μικρότερο από 0,26, που θα έλεγα ότι θα τον ζήλευαν και πολλά κουπέ αυτοκίνητα. Αυτό έχει επιτευχθεί σε διάφορες αεροδυναμικές λύσεις, σε ιδιαίτερες κουρτίνες αέρα για να ρέει ελεύθερα ο άνεμος στο μπροστινό μέρος, τελείως επίπεδο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, διάφορα σημεία είναι σφραγισμένα, αεροδυναμικές ζάντες, η στόλη των τροχών είναι ιδιαίτερα προσεγμένη. Γενικότερα θα έλεγα ότι οι σχεδιαστές της Skoda ήταν σε πολύ μεγάλη έμπνευση, στιγμές μεγάλη έμπνευση όταν δημιουργούσαν αυτό το αυτοκίνητο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά και στη Skoda. Μπράβο στους, δεν το συζητάμε, τους βγάζουμε το καπέλο σε πολλά πράγματα. Πάμε λίγο και στο εσωτερικό. Τι να περιμένει ο υποψήφιος αγοραστής στο εσωτερικό? Περιμένει ένα premium αυτοκίνητο ή ένα συμβατό ηλεκτρικό, αμυγός ηλεκτρικό SUV? Θα σταθώ σε 2-3 σημεία. Το ένα είναι ένα συνδυασμός δύο οθονών που απολαμβάνει ο οδηγός και οι επιβάτες. Ο οδηγός έχει μία οθόνη 5,3 ιντσών, ίσως ακούγεται μικρή, αλλά αυτό έχει γίνει εσκεμμένα από τους σχεδιαστές. Η οθόνη αυτή περιλαμβάνει τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες για τον οδηγό, έτσι ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του. Παράλληλα συνδυάζεται μία οθόνη, head-up οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο οδηγός μπορεί να επιλέξει αυτόν τον εξοπλισμό για το αυτοκίνητο και να έχει να προβάλλονται στο παρμπρίζ, στο οπτικό πεδίο του, αλλά περίπου σε 5 έως 10 μέτρα μπροστά από το αυτοκίνητο, αυτή είναι η αίσθηση που έχει ο οδηγός, να προβάλλονται πληροφορίες για την ταχύτητα, για τα σήματα του δρόμου, καθώς και οδηγίες από το σύστημα απλοήγησης. Είναι ένας μοναδικός τρόπος, θα έλεγα, πολύ παραστατικός. Είναι απόλαυση να βάλεις τον προορισμό στο σύστημα απλοήγησης και να σε καθοδηγεί μέσα από αυτή την οθόνη. Πάρα πολύ εύκολο και πολύ, θα έλεγα, παραστατικό. Κάτι άλλο κυρίαρχο πραγματικά μέσα στο αυτοκίνητο είναι στο ύψος πάνω από την κεντρική κονσόλα, σαν να αιωρείται μια οθόνη 13 ιντσών, οθόνη αφής, η οποία φιλοξενεί, είναι το κέντρο ελέγχου, θα έλεγα, του οχήματος. Έχει δυνατότητα ασύρματη σύνδεση με κινητά τηλέφωνα με Android Auto και την αντίστοιχη εφαρμογή της Apple. Πάντα μπορούν να ελεγχθούν από εκεί. Δυνατότητες σύνδεση με πολύ μέσα, το σύστημα απλοήγησης. Γενικότερα είναι το κέντρο ελέγχου του οχήματος. Αυτά τα δύο σχεδιαστικά στοιχεία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Ο τρόπος που είναι υλοποιημένα δίνουν μια μοναδική αίσθηση, μια άβρα άνεσης, ευρυχωρίας στο αυτοκίνητο. Κάτι θεωρώ το τρίτο πολύ σημαντικό είναι ο τρόπος που έχουν επιλέξει οι σχεδιαστές να καθορίσουν τον εσωτερικό διάκοσμο του αυτοκίνητου. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον υλικά ταπετσαριών, στοιχεία εξοπλισμού κτλ. Αλλά σκέφτηκαν το εξής. Παρουσιάζουν ένα καινούριο κόνσεπτ που λέγεται Design Selections και με αυτό τι κάνουν. Σου λένε, έχεις κάποιο αγαπημένο σαλόνι, έναν χώρο που εσύ νιώθεις άνετα, όμορφα στο σπίτι σου ή στο γραφείο σου ή οπουδήποτε. Αυτό το χώρο λοιπόν τον αναπαριστούμε ουσιαστικά και στο εσωτερικό. Έχουν δημιουργήσει λοιπόν 6 διαφορετικές επιλογές. Η lounge, η suite, η eco suite, η loft κτλ. Που έχουν συνδυάσει ήδη όλα τα υλικά που πρέπει να συνδυαστούν έτσι ώστε να έχουν αρμονία, να έχουν πολύ όμορφη όψη και να δίνουν μια ξεχωριστή αίσθηση. Οπότε ο υποψήφιος πελάτης απλά επιλέγει ένα χώρο διαβίωσης, αν θέλετε, το αγαπημένο του σαλόνι και αφήνει τα υπόλοιπα στην ήδη προεπιλεγμένη γκάμα της μάρκας. Αυτό είναι και πιο εύκολο, αν θέλετε, είναι πολύ εύκολο για κάποιον με 5-6 απλά βήματα να εξοπλίσει το ένιακ του και να καταλήξει να έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο του αρέσει στο μέγιστο βαθμό. Καλό αυτό το να θες το δικό σου σαλόνι. Ακούγεται ωραίο ότι επιλέγεις το δικό σου σαλόνι στο αυτοκίνητό σου. Όλα καλά, τεχνολογία καινούργια, αμυγός ηλεκτρικό, πλούσιο από ό,τι διάβασα και είδα, πλούσιο εξοπλισμό από τη βασική εκδόση, φυσικά δεν το συζητάμε. Η τιμή, από πού ξεκινάει, αν μπαίνουμε στο κινούμε ηλεκτρικά, ποιες είναι οι εκτόσεις, όλα αυτά. Για πες μας λίγο, Νικόλα, τι γίνεται με τις τιμές?
ότι φυσικά το αυτοκίνητο υπάγεται, δικαιούται να έχει τις επιδοτήσεις του προγράμματος κινούμε ηλεκτρικά. Να πω εδώ ότι με την ευκαιρία εκτός των εκδόσεων 50, 60 και 80 παρουσιάζουμε στην ελληνική αγορά και μία λεγόμενη launch edition, η οποία βασίζεται στο 60. Mm-hmm. Αυτή η έκδοση ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τους σχεδιαστές και τους μηχανικούς της μάρκας. Και τι είναι? Είναι το αυτοκίνητο όπως θα το επέλεγε ο σχεδιαστής, ο μηχανικός, αν το έπαιρνε για προσωπικό το αυτοκίνητο. Δηλαδή έχει όλο αυτόν τον εξοπλισμό και τις σχεδιαστικές πινελιές που είναι η προτίμησή του. Και όλο αυτό το πακέτο, αν θέλετε, προσφέρεται σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή, έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στους πρώτους κατόχους της Launch Edition στην Ελλάδα να έχουν ένα αυτοκίνητο που θα είναι πολύ περήφανοι να το επιδεικνύουν, θα έλεγα, στους φίλους και στους γνωστούς. Το αυτοκίνητο, να πω εδώ ότι ξεκινάει, θα πω την τιμή με την επιδότηση, κάτω από τις 30.000 ευρώ. Το Skoda Enyaq iV 50 έχει τιμή 29.942 ευρώ. Και από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να επιλέξει άλλες εκδόσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τις τετρακίνητες ακόμα διαθέσιμες στην Ελλάδα. Θα έρθουν αργότερα μέσα στη χρονιά. Η Launch Edition με την επιδότηση έχει λίγο κάτω από τις 45.000, ενώ το 80 με τη μεγάλη μπαταρία και τα 536 χιλιόμετρα αυτονομία έχει λίγο πάνω από τις 40.000 ευρώ. Νομίζω ότι η τιμολογιακή τοποθέτηση του Enyaq είναι εξαιρετική και πραγματικά φιλοδοξούμε ότι το αυτοκίνητο αυτό θα αναδειχθεί μέσα στη χρονιά ένα από τα best seller της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικών αυτοκίνητων. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να το δει από κοντά, θα εντυπωσιαστεί με τα άλματα που έχει κάνει σε ποιότητα και τεχνολογία η Skoda. Όντως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι έχει κάνει πολλά άλματα η Skoda και το έχω ξαναπεί ότι έχει βάλει τα γυαλιά σε όλο τον όμιλο Volkswagen. Και τώρα που μιλάμε για όμιλο Volkswagen, να μιλήσουμε λίγο και για την αστυπάλεια. Το τι συνέβη, ήταν εκεί ο πρόεδρος του όμιλου Volkswagen, ήταν εκεί και ο πρωθυπουργός, ανακοινώθηκαν πράγματα. Πες μας λίγα λόγια. Ήταν μια, θα έλεγα, πάρα πολύ σημαντική στιγμή, όχι μόνο για τη Volkswagen και το Volkswagen Group, αλλά για τη χώρα μας. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα έγινε μια εκδήλωση, ουσιαστικά θα έλεγα ότι ήταν η επίσημη έναρξη πλέον, η υλοποίηση, αν θέλετε, του προγράμματος Αστυπάλαια Έξυπνο και Αηφόρο Νησί, που είχαν εξαγγείλει τον περασμένο Νοέμβριο η Ελληνική Δημοκρατία και το Volkswagen Group. Πλέον είναι πραγματικότητα, περνάμε στην υλοποίηση του προγράμματος. Δηλαδή τι ακριβώς έγινε? Επισκέφθηκαν το νησί, απόλαυσαν τη φιλοξενία των κατοίκων και του δημάρχου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του Volkswagen Group, ο Dr. Dees, μαζί με ηθήνοντες και από την Κοσμοκάρ, στελέχη της Κοσμοκάρ ήταν εκεί, έτσι ώστε να γίνει η παράδοση των πρώτων αυτοκινήτων στις τοπικές αρχές. Συγκεκριμένα παραδόθηκαν τρία ID4, το SUV, της ηλεκτρικό SUV της Volkswagen, παραδόθηκε ένα ID3 και παραδόθηκε και ένα σκούτερ της SEAT, ηλεκτρικό σκούτερ. Είχαμε λοιπόν την πρώτη παράδοση ηλεκτρικών οχημάτων, τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα επίσημα κυκλοφόρησαν πάνω στο νησί. Την ίδια στιγμή είχαμε τα εγγένεια των πρώτων 12 συνολικά φορτιστών, θα μπουν πολύ περισσότεροι, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών στο νησί, έτσι να μπορούν να φορτίζουν αυτά τα οχήματα. Το σημαντικό θεωρώ είναι ότι επίσημα πλέον η Αστυπάλαια περνάει σε μια νέα ηλεκτρική εποχή. Οι κάτοικοι θα μπορούν να απολαμβάνουν αυτά τα ωφέλη. Παράλληλα ανακοινώθηκαν πολύ σημαντικά κίνητρα, πολύ μεγαλύτερα από αυτά που ισχύουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι ώστε οι κάτοικοι να προμηθευτούν ηλεκτρικά οχήματα και να περάσουν σε μια νέα εποχή ηλεκτροκινητικότητας. Και ένα νησί το οποίο η Αστυπάλαια θα γίνει ένα τα κέντρα δοκιμών και του ομίλου Volkswagen, έτσι δεν είναι? Θα δούμε πολλές νέες μεθόδους και στοιχεία από το μέλλον που όλοι εμείς εκτός Αστυπάλαιας θα απολαύσουμε ίσως σε 10 ή 20 χρόνια. Οι κάτοικοι της Αστυπάλαιας και οι επισκέπτες του νησιού να τα απολαμβάνουν μέσα στην επόμενη πενταετία. Είναι κάτι, θα έλεγα, προνομιακό πραγματικά.
Εκτός όλων αυτών, τα οποία ίσως θα μπορούσε να πει ότι αποτελούν την επιφάνεια του προγράμματος, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι θα υπάρξει μια πλήρης ενεργειακή μετάλλαξη του νησιού. Σήμερα χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι το νησί, το οποίο δεν ανήκει στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ, χρησιμοποιεί 4 απαρχαιωμένες και ιδιαίτερα ρυπογόνες διζελογεννήτριες για την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος και της απαιτούμενης ενέργειας. Πολύ σύντομα στο τέλος της πενταετίας, περισσότερο από 80% της απαιτούμενης ενέργειας του νησιού θα παρέχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από τον άνεμο, από τον ήλιο. Ένα πολύ σημαντικό βήμα θα έλεγα. Γι' αυτό και δεν θα είναι υπερβολή να πούμε ότι όλος ο πλανήτης έχει εστιάσει, ιδίως αυτή την εβδομάδα εστίασε πάνω στην Αρχιπέλαγο, γιατί κάτι πολύ σημαντικό ξεκινάει, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως μπούσουλας, ως φάρος. Ακριβώς, ως μπούσουλας. Για την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων σε άλλες περιοχές της γης. Πολύ σημαντικό. Μιλάει από μόνο το ότι Αρχιπέλαγο αυτή τη στιγμή. Θα λέγαω ότι ο μυαλός της γης από τους Δελφούρους αυτή την εβδομάδα μεταφέρθηκε στο κέντρο του Αιγαίου, στην Αρχιπέλαγο, στο Νότιο Αιγαίο. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική στιγμή και δεν το βλέπω αποκλειστικά ως εκπρόσωπος μιας εταιρείας ή μιας αυτοκινητομηχανίας. Το βλέπω ως Έλληνας πολίτης. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα πρέπει να κάνει όλους περήφανους. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό το να ακούγονται τέτοια ευχάριστα νέα για ένα νησί της χώρας μας, το οποίο θα γίνει σιγά σιγά πράσινο. Έτσι, με όλη τη σημασία της λέξης πράσινο, θα είναι μπούσουλας για τον υπόλοιπο κόσμο και γιατί όχι και για τα υπόλοιπα νησιά μας. Να ξεκινήσει από την Αστεπάλαια όλη αυτή η διαδικασία και να μεταφερθεί και στα υπόλοιπα νησιά μας. Και γιατί όχι να είναι ο όμιλος Volkswagen, να πάει και σε άλλα νησιά και να γίνουν τα κέντρα δοκιμών και εκεί. Αυτό θα είναι χαρά γιατί είναι μεγαλύτερη διαφήμιση για τη χώρα μας, όσο και κάποιοι δεν τους αρέσει. Λοιπόν, Νικόλα, θα ήθελα μερικά λεπτά να επανέλθω πολύ πολύ σύντομα στο ΕΝΙΑΚ, να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα και για να πω έτσι ένα πολύ σιροπιαστό στοιχείο, ότι έχοντας κάποιος το ΕΝΙΑΚ ως αυτοκίνητό του, το κόστος ενέργειας για να διανύσει 100 χιλιόμετρα, αν για παράδειγμα το φορτίζει με πάροχο τη ΔΕΗ, έχει το τιμολόγιο της ΔΕΗ, το κόστος της ενέργειας είναι λίγο πάνω από τα 3 ευρώ για 100 χιλιόμετρα. Αν δεν το φορτίζει με νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ, το αντίστοιχο κόστος είναι περίπου 2,5 ευρώ. Νομίζω είναι εκπληκτικά νούμερα που δείχνουν και τη δυναμική της ηλεκτροκίνησης και πόσο μπορεί κάποιος, εκτός όλων των άλλων που θα απολαμβάνει με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να έχει και ένα πολύ πολύ χαμηλό κόστος κίνησης. Ακριβώς. Νικόλα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και είπαμε πράγματα για το ENIAC. Σύντομα να σε έχουμε και για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, πάμε. Και για από τις άλλες εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζεις, έχεις στα χέρια σου που λένε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα χαρά μου να μιλάμε και χαίρομαι πολύ αυτά τα πρωινά του Σαββάτου. Να είστε καλά. Καλή σου μέρα, Νικόλα. Γεια.